Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην ολοκένουργια, ολόφρεσκη εκπομπή στο web TV του star.gr, The Battle Show. Θα είναι το show της μάχης και θα φιλοξενούμε φυσικά τους πρωταγωνιστές όλων των μαχητικών αθλημάτων της χώρας με το kickboxing, το Muay Thai. Είδατε, ξεκινήσαμε και με συγκεκριμένα πλάνα με Παύλο Καπώνη, δεν είναι τυχαίο. Φυσικά, την επαγγελματική επιμαχία αλλά και το MMA θα φιλοξενούνται εδώ, θα συζητάμε γι' αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λέμε ό,τι θέλουμε, ενώ βρισκόμαστε στα στούντιο του Star. Υπάρχει μια διαφορά. Δεν υπάρχει καθόλου ραδιοτηλεοπτικό. Αυτοί οι ηλικιωμένοι κύριοι που κάθονται στο γραφείο τους έχουν μαύρα μεσάνυχτα και ρίχνουν πρόστιμα έτσι στα κανάλια. Εδώ λοιπόν, επειδή είμαστε Web TV, καθόμαστε, λέμε ό,τι θέλουμε, θα φέρουμε όποιους θέλουμε. Θα μιλάμε πραγματικά για kickboxing, για MMA. Θα αναλύουμε ακριβώς τα knockout με Zoom. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα και θα παίζουμε και σε μια ανθρώπινη ώρα. 6 με αυτό το απόγευμα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εδώ μαζί, φυσικά με τους πρωταγωνιστές μας. Θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω στα λαμπάκια του ήχου. Εκεί είναι ο ένας, ο μοναδικός, ο striker, ο νοκάουτερ. Βέβαια, κυρίες και κύριοι, ο Μπιλ Παπατζόν είναι μαζί μας. Και φυσικά η αϊκίνητη Μαρίκα Μαυρομάτη που βοηθάει για την παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής. The Battle Show κάθε Τρίτη και Πέμπτη λοιπόν, 6 ώρα ζωντανά στο Web TV του Star.gr. Θα μένει και πάνω εκπομπή. Μπορείτε να τη βλέπετε 24 ώρες 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα μέσω του Web TV του Star Channel. Και επειδή είμαι πάρα πολύ προληπτικός. Όχι σαν τον Γιάννη Ιωαννίδη, γιατί είδατε τι έπαθε με την ομαρχία πάνω στη Θεσσαλονίκη. Παραμένω πάρα πολύ προληπτικός και θέλω πάντα στην πρώτη εκπομπή που πάρω να έχω έναν άνθρωπο με θετική ενέργεια, με περίσσιο πάθος και κυρίως να είναι επιθετικός και νικητής. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Όλοι αυτοί που λένε ότι είμαστε πολύ καλά παιδιά, είμαστε μεγάλοι πρωταθλητές. Πρωταθλητές της γειτονιάς, μόλις προτείνει να παίξουμε ένα μεγάλο αθλητή, ή τραυματίζονται, ή έχουν οικογενειακά προβλήματα, ή δεν προλαβαίνουν με τη σχολή τους. Ο μόνος που δεν έχει οικογενειακά προβλήματα, αλλά έχει δύο σχολές στις διατηρεί και παίζει πάντα πολύ μεγάλους αγώνες. Είναι, κυρίες και κύριοι, ο Παύλος Καπώνης που είναι σήμερα εδώ στην πρώτη μας εκπομπή. Γεια σου, Παύλο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλοκαίρι, από ό,τι βλέπω, διατηρείσαι πάρα πολύ καλά. Στα κιλά σου δεν έχεις ξεπεράσει 75. Πάντα διατηρούμε σε αυτά, εδώ και τόσα χρόνια. Κάνεις προπόνηση πάντα. Εννοείται, συντηρούμε. Πάντα είμαι ετοιμοπόλεμος τουλάχιστον 50 με 60%. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ ότι έχεις πολλούς ομάχημους αθλητές. Δηλαδή, στις δύο σχολές που διατηρείς, μία είναι στη Δάφνη και άλλη είναι στο Ελληνικό. Εκεί έχεις πολλά παιδιά τα οποία δεν κάνουν μόνο προπόνηση για να έχουν καλή φυσική κατάσταση, να είναι όμορφοι στην παραλία, γι' αυτό άμυνα. Έχεις και πολλούς αθλητές οι οποίοι κατεβαίνουν και είναι πρωταθλητές Ελλάδος, πάνε πολύ καλά. Δεν είναι τυχαίο ότι το Γιαννόπουλος που ήρθε στην Ελλάδα από την Αυστραλία, ελληνική καταγωγή το παιδί βέβαια, κάνα χρόνο, είναι στη σχολή ότι σταματάει να παίζει και κερδίζει συνεχώς με εξαίρεση το Βασιλιάδη. Τον αγώνα στο Muay Thai που γίνεται στο Scorpion πριν μια εβδομάδα, που και εκεί, αν θέλει, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλό ο Βασιλιάδης. Απλά έχουν δύο κατηγορίες πραγματικά διαφορά, έτσι είναι. Μείον 65-66 παίζει ο Γιαννόπουλος, 70-72 παίζει ο Βασιλιάδης. Μείον 63 παίζει ο Γιαννόπουλος. Μείον 63. Στην Ταϊλάνδη. Μείον 63 γενικά είναι όλοι οι αγώνες και τώρα ο τίτλος που θα παίξει στο Explosion είναι στα μείον 63 κιλά. Κάτσε, έχουμε την Κυριακή Explosion. Ναι. Έρχεται για πρώτη φορά στην Κέρκυρα. Πρώτη φορά παίζονται οι τίτλοι του Explosion. Έχει ξαναέρθει. Πέρυσι είχε ξαναέρθει πρώτη φορά. Με τον Σαμ που το κάνει. Τον Κρου Σαμ Μουζακίδη. Τον Κρου Σαμ Μουζακίδη. Πολύ γνωστό κερκυραίο μας και προπονητή δικό μου. Πέρυσι έγινε το Explosion Corfu το 2013 και φέτος είναι το δεύτερο μέρος του. Και έχει και δύο ζώνες. Θα παιχτούν τέσσερις ζώνες και για πρώτη φορά θα παιχτούν δύο ζώνες για το Muay Thai του Explosion Fighting Series. Είναι επίσημες από το Explosion, αναγνωρισμένες. Επίσημες από το Explosion, το Fighting Series. Θα είναι εδώ και ο διοργανωτής. Πολύ ωραία. Θα κάνει διακοπές και στην Κέρκυρα. Εννοείται. Ήταν μια. Καλύτερη. Ήταν, ναι, όχι καλύτερη. Και πέρυσι είχε. Αγγλός. Ναι, Αγγλός. Όχι καλύτερη. Και πολύ καλός φίλος του Κρου Σαμ. Και παίζει ο Γιαννόπουλος. Παίζει ο Γιαννόπουλος και η Τίνκερμπελ μας. Κοίτα, αυτό το πράγμα με την Τίνκερμπελ που την έκρυβες όλα αυτά τα χρόνια. Και το τελευταίο χρόνο έχει γίνει ανάρπαση, τη θέλουν όλοι. Γιατί είναι εντός αγωγικών έχει ένα κοινό με την Καλλιέργη. Και το κοινό που έχει με την Καλλιέργη είναι ότι μπαίνει μες στο ring και ενώ βλέπεις μια ωραία κοπέλα που λες, είναι ένα θηλυκό, παίζει μέχρι τελικής πτώσεως και δεν πιστεύουν τόσο δυναμική. Το φαινόμενο Τίνκερμπελ είναι πραγματικά απίστευτο γιατί φαντάσου τώρα αυτό το κορίτσι όταν είχε πρωτοέρθει στη σχολή είχε δει για εργασία, για δουλεύει. Ήταν ναι, στη γραμματεία. Στη γραμματεία και είναι. Και έκανε ποιο άθλημα, έκανε πιλάτες. Πιλάτες, είναι δασκάλα πιλάτες, είναι πιλάτες trainer. Είναι κάτι τσογκάν, να πούμε έτσι. Γιατί λέμε Τίνκερμπελ, τον Ιγνέρι. Κάτι τσογκάν. Η πρώτη επαφή με το άθλημα, μόλις το είδε, λέει Παναγία μου, τι είναι αυτό που κάνετε. Αυτό το πράγμα είναι, λέει, για αγρίους. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να το κάνω, δεν πρόκειται να ασχοληθώ ποτέ.
Και όμως το είδαμε, από περιέργεια ξεκίνησε, δούλεψε τους πρώτους τους αγώνες. Και έχει καλό δάσκαλο. Ξέρεις τι λένε. Ο Καπόνης, όπου και να έχει παίξει, και στο εξωτερικό που έχει χάσει, γιατί έχει παίξει αθλητές με πολύ πιο ψηλούς, πολύ ψηλό επίπεδο, ποτέ δεν έχει φάει ξύλο. Αυτό έχει να κάνει με τη στρατηγική σου στον τρόπο παιχνίδιου, έτσι. Έχει σκιστεί, έχει χάσει. Αλλά αυτό να πούμε ότι σε κάνα τόπι στο ξύλο. Όχι, εντάξει, όσο δόξα είσαι 30 κάτι, δεν το έχει πάθει ποτέ. Δόξα τω Θεώ, είμαστε, όλοι οι αγώνες ήταν πολύ κοντά. Δεν είχαμε ποτέ κάποιο τέτοιο θέμα. Εντάξει, αυτό δεν είναι θέμα στρατηγικής όπως λες καθαρά. Mm-hmm. Και θέμα μυαλού πιο πολύ. Εδώ βλέπουμε πλάνα σου από τον τελευταίο σου αγώνα. Έγινε στο The Battle τον περασμένο φθινόπωρο. Έπαιξε τον παγκόσμιο τίτλο της IMC με τον Brathet Chorta Nikul, ένας από τους καλύτερους δασκάλους του Muay Thai, που μένει μόνιμα πλέον στην Αγγλία. 5 γύροι, τους 3 πρώτους καθαρά μπροστά, στον 4ο ήταν και λίγο Ταϊλανδός, στο 5ο ισοψηφίσατε, πήρες κανονικά τη ζώνη και φέρνεις στην Ελλάδα ένα παγκόσμιο τίτλο, που ουσιαστικά δεν έγινε ποτέ στον χώρο του Thai αυτό, έτσι. Να παιχτεί παγκόσμιο τίτλο και να τον πάρει και ο Έλληνας. Και να παίξει με τον Μπραθέτο που ήταν νούμερο 1 στα rankings της Ομοσπονδίας. Δεν φέραμε να τον βαφτίσαμε πρωταθλητή. Έλα να παίξει με τον Καπόνη. Στην IMC, στο επίσημο site, ήταν ίσως νούμερο 3 εσύ, αν δεν κάνω λάθος, νούμερο 1 ο Μπραθέτ. Είχα ξαναδιεκδικήσει την ζώνη στο Λίβανο, την οποία είχα χάσει. Mm-hmm. Είχα πέσει στο νούμερο 3 και μου δόθηκε ευκαιρία φυσικά στο Battle που είναι. Εντάξει, τώρα μην έβλεπουμε τα γένια μας. Είναι μία από τις πιο δυνατές διοργανώσεις και πραγματικά φέρνει άξιους αθλητές, επενδύσεις. Είναι σημαντικό το matchmaking, ναι, και ξένοι που έρχονται. Και είναι πολύ σημαντικό και για το κοινό αυτό και για το χώρο μας γενικά, γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε διοργανώσεις που φέρνουν αθλητές για να χάσουν πιο πολύ. Φέρνουν λόγω του όχι τόσο υψηλού budget. Ναι. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι φέρνοντας κάποιους αθλητές, οι οποίοι εντάξει μπορεί να είναι λίγο πιο υψηλό το budget τους, το θέαμα που δίνουμε στον κόσμο είναι αυτό που τραβάει, που θα τραβήξει και τους θεατές. Κοίταξε, σημασία ποιος είναι και ο Έλληνας από την άλλη πλευρά. Τον έχεις τον Παύλο Καπόνη, ο οποίος παίζει με όλους. Και θα πάμε τώρα στην είδηση της ημέρας και στην είδηση του μήνα, αν θέλεις, στα μαχητικά αθλήματα. Να μην πω του χρόνου, θα είμαι υπερβολικός. Είναι η μεγαλύτερη είδηση να χαιρετήσουμε τη χρονιά πάντως. Όταν έχεις τον Παύλο Καπόνη, μπορεί να φέρεις πολύ δυνατό αντίπαλο. Γιατί ξέρεις πολύ καλά, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, δεν είναι πολλοί Έλληνες αθλητές που θέλουν τέτοιο υψηλό επίπεδο απέναντί τους μέσα στην Ελλάδα. Ειδικά όταν είναι δάσκαλοι σε σχολές. Θέλουν να κερδίσουν και σου λέει βάφτισε τον κάπως, αρχίζει να κερδίσω. Με σένα δεν συμβαίνουν αυτά. Και θεωρώ ότι τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη. Έχεις πει θα κρεμάσεις τα γάντια σου. Κάνα δύο αγώνες ακόμα, αλλά για άλλες δύο, σίκα τέσσερις θα γίνουν. Είμαι σίγουρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχεις τη ζώνη IMC, έχεις τον πανευρωπαϊκό τίτλο WMC με τον Ερκάν Βαρόλ. Μπορούμε να δούμε και την κάρτα του Ερκάν Βαρόλ. Να δούμε ο Ερκάν Βαρόλ που ήρθε πριν δύο χρόνια και τον έκανε ασήκωτο. Σε πέταξε έξω από το ρινγκ στη Γλυφάδα στο γήπεδο τότε. Και μετά εσύ δεν σταμάτησες να τον χτυπάς. Ο Ερκάν Βαρόλ την επόμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, παίζει στο Αζερμπαϊτζάν κάτω από το matchmaking του Glory. Είναι Glory Rankings το event που παίζει. Και παίζει με τον ένα και μοναδικό, τον Γκράους. Έχουμε την καρτούλα να τη δούμε αυτή με τον Αζερμπαϊτζάν που παίζει με τον Γκράους. Για να δούμε ότι πριν δύο χρόνια, όταν ο Βαρόλ έγινε μπάλα στα πόδια σου, δεν ξέρει να τον κάνει, γιατί από του τελευταίου γύρου. Ναι, να την καρτούλα. Παίζει τώρα με τον Άλμπερ Κράους ένα matchmaking πολλών χιλιάδων ευρώ. Ο Κράους έχει πάρα πολύ ψηλό κασέ, αγγίζει τα 50.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι ότι αντίστοιχα παίζει και ο Βαρόλ, δεν θα παίζει τόσο ψηλά σίγουρα. Αλλά όταν από μια πλευρά έχει 50.000 και από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να δώσει δύο. Έτσι είναι αυτό. Και παίζει 29 έξω στο Αζερμπαϊτζάν, σε μια πόλη πολύ πλούσια. Με φυσικό πλούτο λόγω του φυσικού αερίου και σε μια πόλη που θα γεμίσει 10-15.000 κόσμο το στάδιο να δουν αυτό το παιχνίδι και αυτό το παιχνίδι. Και αυτόν Παύλο πριν δύο χρόνια θυμάσαι τι έγινε. Έτσι στην Γλυφάδα. Ήταν θέμα στρατηγική κιόλα. Ο Ερκάν Βαρόλ είναι πάρα πολύ άξιο αθλητή. Δεν είναι τόσο Muay Thai, είναι πιο πολύ kickbox. Μπράβο, και το πήγαμε πολύ στο Muay Thai καθαρά. Εκεί έχασε όλο το παιχνίδι. Πολύ επικίνδυνο, από του πιο επικίνδυνου αθλητέ που έχω παίξει, γιατί είναι απρόβλεπτο. Εντάξει, πήγε πάρα πολύ καλά ο αγώνας και στους 5 γύρους υπερισχύσαμε και εντάξει, πήραμε τον τίτλο της WMC που... Τον ευρωπαϊκό WMC. Οπότε έχεις τον ευρωπαϊκό WMC. Έχεις τον παγκόσμιο IMC και τώρα πάμε για την αποκάλυψη. Κυρίες και κύριοι, να έρθω λίγο κοντινά στην οθόνη σας παρακαλώ, γιατί αυτό γράφουμε τώρα ιστορία αυτή τη στιγμή, έτσι. Έχουμε ιστορία. Μπιλ Παπατζόν, μπράβο, εδώ είμαι, τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Νοέμβρη. 8 ή 9 Νοεμβρίου. Και λέμε 8 ή 9 γιατί όλα θα τα ξέρουμε 2 Ιουλίου που θα βγει το πρόγραμμα της Super League και τα ποδόσφαιρα. Μην έχουμε λίγο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό απέναντι. Δεν γίνεται δουλειά, στην Ελλάδα είμαστε. Ο Παύλος Καπόνης θα παίξει
είτε τον παγκόσμιο τίτλο που έχει της IMC, είτε έναν ακόμα παγκόσμιο τίτλο που έχει έρθει μια προσφορά, και αντίπαλός του, κυρίες και κύριοι, θα είναι ένας αθλητής που γνωρίζει πολύ καλά η ελληνική αγορά, αλλά και η παγκόσμια αγορά. Ένας αθλητής που ξεκίνησε στο MMA, παίζει τα πάντα στα μαχητικά αθλήματα, K1, Muay Thai, και είναι, κυρίες και κύριοι, ο τουρκικής καταγωγής Ολλανδοαναθρεμένος Χαρούν Κίνα. Και για πρώτη φορά λοιπόν το λέμε αυτό, εδώ και ένα μήνα έχουμε κλείσει, Παύλο, τη συμφωνία αυτή, το The Battle με εσένα, και το The Battle έχει πλέον το συμβόλαιο και με τον Χαρούν Κίνα, και θα παίξει αυτό το μεγάλο παιχνίδι ένας αθλητής που δεν έχει πάει ποτέ κάτω παρά μόνο με ground and pounds στο MMA. Που στο MMA δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι τελειώνει τώρα στους τρεις γύρους πεντάλεπτους, όλοι τελειώνουν με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή σε Thai, σε K1, δεν έχει χάσει ποτέ, δεν έχει πάει κάτω αυτός ο αθλητής. Αλλά σ' αρέσουν τα δύσκολα. Είναι ένας πολύ δυνατός αθλητής, πάρα πολύ σκληρός. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα μου δοθεί ευκαιρία να αντιμετωπίσω ένα τόσο μεγάλο αθλητή εδώ μέσα στην Ελλάδα, στην έδρα μου. Ευελπιστώ να δώσουμε ένα πάρα πολύ καλό αγώνα. Έχουμε πλάνο και από MMA αγώνες να δούμε. Γιατί ο Χαρούν Κίνα, παιδιά, παίζει παντού, παίζει όλους τους αθλητές, παίζει όλα τα στυλ. Είναι μια πολεμική μηχανή. Και έχουμε πλάνο να δούμε από αγώνα MMA που έχει δώσει πολλούς αγώνες MMA. Έτσι, που σημαίνει, επειδή παίζει UFC rules, ξέρει πολύ καλά για τους αγώνες. Εδώ είναι λοιπόν ένα από τους τελευταίους αγώνες του στο MMA. Τον έχεις μελετήσει, πράγματι ήσουν ευχαριστημένος, να ο κύριος Σκίνα. Πράγματι ήθελες ένα τέτοιο παιχνίδι τόσο σκληρό. Γιατί και τα χρόνια λίγο περνάνε και σκληρούς αγώνες έχεις κάνει και σχολές με πολλούς μαθητές έχεις. Και ήττα είναι ήττα όταν έρχεται, όπως και να έχει. Κάθε ευκαιρία που μου δίνεται να αντιμετωπίσω έναν άξιο αθλητή, την κυνηγάω και θέλω να την παίρνω. Όπως είπα, χαίρομαι πάρα πολύ που θα παίξω με έναν τόσο δυνατό αθλητή. Έχει παίξει με πάρα πολλούς. Έχει παίξει καταρχήν με Έλληνα, έχει παίξει με τον Μιχάλη τον Ζαμπίδη, με τον καλύτερο Έλληνα kickboxer. Πέρυσι τον Αύγουστο, δεν ξέρω αν έχουμε το βίντεο την κάρτα να τη δούμε, σε ένα αγώνα πριβέ που είχαν πληρώσει μίνιμουμ $200 οι θεατές για να δουν το παιχνίδι αυτό του Χαρούν Κίνα με τον Ζαμπίδη. Και ο Μιχάλης είχε δυσκολευτεί, τον κέρδισε οριακά στα σημεία. Όταν λέμε οριακά, πιο split decision δεν υπήρχε από αυτό το παιχνίδι. Με ένα Χαρούν Κίνα ο οποίος έφαγε δεξί κροσέ του Ζαμπίδη και χαμογέλασε. Δεξί κροσέ του Ζαμπίδη, δεν υπάρχει κανένας που χαμογελάει 5 ώρες μετά. Το νοσοκομείο ότι είναι καλά. Αυτό χαμογέλασε επί τόπου. Δεν σε φόβησε αυτό, το έχεις δει το παιχνίδι, δεν μπορεί. Εντάξει, το έχω δει και το έχω μελετήσει κιόλας. Όχι, δεν με φόβησε. Μέσα από το παιχνίδι αυτό που είδα, άρχισα να στείνω τη στρατηγική μου. Εντάξει, άλλα όπλα έχει ο Μιχάλης, άλλα όπλα θα χρησιμοποιήσουμε εμείς. Παίζουμε αγώνα Muay Thai, μην το ξεχνάμε αυτό. Και εντάξει. Και νομίζω είναι προσόν σου αυτό. Λοιπόν, η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, The Battle Show εδώ στο star.gr, σιδεροκέφαλοι να είμαστε και πολύ καλή αρχή κάναμε, επικοινώνησε με τον κύριο Χαρούν Κίνα, ο οποίος μένει μόνιμα στην Ολλανδία, είπαμε τουρκικής καταγωγής, μένει στην Ολλανδία, και του ζητήσαμε μια πρώτη λακωνική δήλωση για τον ήδη κλεισμένο αγώνα τον Νοέμβριο με τον Παύλο Καπόνη. Σε full Muay Thai με αγκώνες. Και κοιτάξτε λοιπόν, ποια είναι η απάντηση που δώσε στην εκπομπή μας. Ο Χαρούν Κίνα, θα σου αρέσει πάρα πολύ, Παύλο, και θέλω το σχόλιο σου. Είμαστε έτοιμοι, κύριοι, να τη δούμε. Ναι, πανέτοιμοι, ετοιμαζόμαστε, στενόμαστε, γιατί η κίνηση αυτή, η δήλωση αυτή είναι όχι μόνο πολύ εμπριστική, είναι μια δήλωση που δεν την περιμέναμε. Όχι, αυτός είναι ο αντίπαλος, δεν πειράζει. Πρώτη εκπομπή, κάνουμε τα λάθη, του μπερδέσει, θα δούμε πιο κάτω, Αντώνιο Μάνιουελ. Αυτή είναι, μέσα του Facebook. I'm gonna give Capone a traditional Muay Thai seminar. Πρόκειται να δώσει τον Capone ένα παραδοσιακό σεμινάριο Muay Thai, μάλλον ένα σεμινάριο παραδοσιακού Muay Thai. Πρόσεξε, σου λέει, παραδοσιακό Muay Thai, και όταν σε διδάξει ο Χαρούν Κίνα. Μάλιστα. Λοιπόν. Θα ήθελα να την απαντήσω σε αυτό. Λοιπόν, και χαμογελίτσα και φατσούλα, ωραία δίπλα, έτσι. Είμαι και άνετος. Αυτό που χρειάζομαστε στην Ελλάδα, και εγώ χρειάζομαι γενικά και οι θεατές, είναι έναν δυνατό αγώνα Muay Thai. Εντάξει, σεμινάριο δεν χρειαζόμαστε. Οπότε καλύτερα είναι να προετοιμάζετε για τον αγώνα και όχι για σεμινάριο. Γιατί σίγουρα όταν θα φύγει από εδώ πέρα θα πάρει πίσω στη χώρα του ένα αναμνήσεις ενός πάρα πολύ σκληρού αγώνα που θα το θυμάται για πάντα. Ναι, και συνήθως το τους κάνει ωραία δωράκια. Όταν έρχονται οι ξένοι, φεύγουν στις αποσκευές και έχουν αναμνήσεις από σένα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό το ξέρεις πολύ καλά και το ξέρει και ο κύριος Μπακιρτζής, ο γιατρός μου. Να είναι καλά. Γεια σου, Δημήτρη. Μεγάλο γιατρό των μαχητικών αθλημάτων. Συνάξιον με τη φίλη μας, ο Δημήτρης Μπακιρτζής. Και μια που λες και για τον γιατρό Δημήτρη Μπακιρτζή, επειδή σε αυτήν την εκπομπή εδώ αγαπάμε πολύ και τον χώρο των μαχητικών αθλημάτων, αλλά και τους αθλητές.
Και πάνω απ' όλα στο χώρο αυτό χρειάζεται να προστατεύονται οι αθλητές. Θα σας κάνουμε δώρο, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζουμε και το email που μπορεί να στέλνετε να δείτε στο σουπεράκι κάτω. Να το! one2promotion@yahoo.gr. Στέλνετε τα email σας γιατί, θα έχετε μία μασέλα Shock Doctor με τζελ μέσα από μέσα για άνεση στα δόντια και απ' έξω πλαστικό σκληρό για full προστασία. Είναι μία προσφορά της fightersdom.gr. Μπορείτε να μπείτε www.fightersdom.gr. Είναι ένα δώρο αξίας 25 ευρώ στη Λιανική μέσω του fightersdom.gr. Και κυρίες και κύριοι, μέσα από το email σας θα κάνουμε την κλήρωση και την Πέμπτη που θα είμαστε εδώ 6 ώρα το απόγευμα ζωντανά. Θα δώσουμε το όνομα του νικητή fightersdom.gr. Για όλα τα στόματα πάνω σας θα γίνει η ειδική μας μασέλα για σας. Με τζέλ από μέσα, με σκληρό πλαστικό απ' έξω. Δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση χωρίς μασέλα, δεν είναι Παύλο, όχι μόνο αγώνα, ούτε προπόνηση δεν πρέπει να κάνεις χωρίς μασέλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι κανόνες ασφαλείας, ειδικά τώρα τα δόντια μας, είναι για έναν αθλητή πρέπει να διαλέγει και να παίρνει τα καλύτερα προϊόντα. Σωστό μας το φοράμε και όσο να είναι. Σημαντικό. Είναι σημαντικό. Συγκεκριμένα και για τη συγκεκριμένη μασέλα την έχω χρησιμοποιήσει και εγώ, είναι πάρα πολύ καλή, αξιόπιστη. Έχεις χρησιμοποιήσει? Ναι, ναι. Είναι και του φίλου μου, του Αλέξη Νικολακόπουλου. Του Αλέξη Νικολακόπουλου και του αδερφού του Βασίλη του Νικολακόπουλου. Του χρησιμοποιούν τα παιδιά και στο MMA. Μπράβο. Δηλαδή, ο Αλέξη Νικολακόπουλος είναι μέχρι χθες, ήταν τουλάχιστον ο καλύτερος Έλληνας στα μείον 74 κιλά στο MMA, μέχρι που έχασε το GFC από τον Πλασάρη. Τώρα θα έχουμε βέβαια 6 Ιουλίου τον αγώνα Πλασάρης εναντίον Παλαιολόγος. Γίνονται ωραία πράγματα στο χώρο του MMA τώρα τελευταία. Έχουν πει δυνατά τα παιδιά. Και στη σχολή σου, έχεις δύο σχολές. Μία είναι στο ελληνικό. Μία και μία στη Δάφνη. Στη Δάφνη είναι 2-3 ώρες και όλες έχεις όργανα πάνω, χώρο για MMA πάνω, από κάτω έχεις ρινγκ κτλ. Και ξεχωριστή είναι. Ποιος σε σένα? MMA είχε αναλάβει ο... Όχι, MMA είχε αναλάβει ο Τόνι Χριστοδούλου που έφυγε, ο Αθηνόδωρος Μιχαηλίδης, ο οποίος που είναι Αγγλία, ωραία, που πήγε ταξίδι ειδικής εκπαιδευτής. Τώρα θα αναλάβουμε εγώ και σε συνδυασμό μαζί με τον Νταβίδη Δημόπουλο, που είναι από την κορυφαία... Εντάξει, ο καλύτερος black belt στην Ελλάδα στην κατηγορία του, στο Βραζίλ. Κορυφαία ομάδα, κορυφαία συνεργασία, Diamond Alliance. Και θα αναλάβουμε εμείς το MMA με κάποιον, θα διαλέξουμε, ήδη είμαστε σε συζητήσεις, ακόμα δεν έχουμε καταλήξει, με κάποιον καλό που θα φροντίζει τη μετάβαση. Εγώ θα δουλέψω στο όρθιο κομμάτι, ο Νταβίδ, τον Γκράβλι, το και κάποιον που θα το δέσει. Οπότε ναι, τα παιδιά που βγαίνουν πραγματικά μέσα από το Diamond Camp, από τη συνεργασία Diamond Alliance, να είναι πραγματικά να κατέχουν και την όρθια μάχη τόσο καλά, αλλά και το έδαφος. Οπότε περιμένουμε αθλητές και στο MMA να κατεβάζει τον Diamond Alliance. Ναι, ήδη έχουμε αθλητές. Ο Αθηνόδωρος έπαιζε συνέχεια. Συνέχεια. Ο Τόνι ήταν μαζί μας, ήταν εκπαιδευτής, έπαιζε συνέχεια. Και τώρα που γύρισε ακόμα και με τον Λαζάρ που θα παίξει στο Κόρφου, έρχεται και κάνει σε εμάς προπονήσεις. Ναι, ωραία, ωραία. Ήδη η ομάδα θα ανέβει από του χρόνου, πιστεύω πάρα πολύ. Δεν θέλω να αποκαλύψω ακόμα ποιος θα είναι αυτός που θα το δέσει. Συνάμε ένα μεγάλο όνομα. Και αλλάζει και η σχολή του ελληνικού, αλλάζει διεύθυνση. Ναι, αλλάζει η πρώτη παραδοσιακή. Ναι, η πρώτη παραδοσιακή πλέον έφτασε στο ρίο του. Τέλεια. Και πάμε σε ένα μεγαλύτερο χώρο πάνω στο μετρό. Στο ελληνικό πάλι. Στο ελληνικό, στο μετρό, ναι, δίπλα. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι κατασκευές. Συνεργεία μέσα, φτιάχνουν εκεί. Χαμός. Και MMA και Muay Thai και πυγμαχία. Πυγμαχία, ναι. Έχουμε κανονικά την πυγμαχία, την ομάδα της πυγμαχίας, του Diamond Boxing. Κοιτάμε και φυσικά όλες οι πολεμικές τέχνες είναι με τους κορυφαίους στο είδος, πάντα. Κάνει σε σένα τι κάνει προπόνηση και ο μικρός Τίλιος Παπαδόπουλος. Κάνει στο Μάλιο γενικά τις προπονήσεις, ένα τα λό του και τα γόνατά του κτλ. Ένα φοβερό παιδί, ναι. Ο Στέλιος μας βοηθάει και στην προπόνηση. Παίζουν καλά με τον Τεό εκεί, έτσι. Τεό, τώρα που εν ώψη του αγώνα, ξέρεις εσύ. Τώρα έχουμε. Έτοιμο αγώνα. Να σου πω κάτι. Ο Γιαννόπουλος παίζει τώρα για τη ζώνη. Καλή επιτυχία την άλλη εβδομάδα και η Κάτια Τζογκάν. Για παγκόσμιο τίτλο. Γιαννόπουλος ή ευρωπαϊκό τίτλο η Κάτια Τζογκάν. Και καλό σχόλιο των πραγμάτων. Μόλις ο Γιαννόπουλος πάρει τη ζώνη, παίζει μετά 5 Οκτώβρη στο The Battle 12 για τη ζώνη 5 γύρου για τη ζώνη του Εξακοστίδη. Το ξέρεις, ο Γιαννόπουλος χθες είδε την ανακοίνωση που βγάλες και μου λέει: παίζω για ζώνη και εδώ. Μου λέει: πέντε γύρι, δεν είναι τίποτα. Μου λέει: θα γίνει συνέχεια ο Γιαννόπουλος. Ναι, δεν είναι τίποτα. Ο Σταύρος Ξακουστίδης είναι πανέτοιμος για αυτόν τον αγώνα, τον θέλει πάρα πολύ. Και έχει και τη ζώνη εδώ και 2 χρόνια και θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που όλοι θέλουμε να δούμε. Θα έχει πάρα πολύ θέμα. Ειδικά 5 γύρι, K1, 5-3 λεπτά. Με δύο τόσο σκληρούς αθλητές. Ναι. Θα πάει δηλαδή, πιστεύω, στον πεντάγυρο. Δεν παίζει στο σπίτι σου υπέρ κανενός. Ούτε εσύ υπέρ του Γιαννόπουλου, είμαι σίγουρος. Είναι παιχνίδια που λες δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πριν πάμε τον Οκτώβρη, λοιπόν, είχαμε προλάβει, πήγαμε για τον Νοέμβρη. Και έχουμε
Το Χαρούν Κίνα εναντίον Παύλος Καπώνης. Παύλος Καπώνης εναντίον Χαρούν Κίνα, 8 ή 9 Νοεμβρίου. Είναι μεγάλη αποκάλυψη εκπομπής. Και μια που έχουμε τον Παύλο, και πριν καλησπερίσουμε στο στούντιό μας και ένα νέο αίμα στο χώρο του kickboxing, νέο σε ηλικία γιατί κάνει πάρα πολλά χρόνια, να κάνουμε άλλη μια αποκάλυψη. Είμαστε δύο εβδομάδες πριν το The Battle 11 EFL που θα γίνει στο Gazi Music Hall την Κυριακή 6 Ιουλίου. Είναι η μοναδική μέρα μέσα στο πρόγραμμα του Μουντιάλ που δεν υπάρχει Μουντιάλ. Δηλαδή, κυρίες μου, εσείς που έχετε βαρεθεί ο σύζυγός σας να βλέπει Μουντιάλ όλες αυτές τις μέρες και να σας αγνοεί, εκείνη τη μέρα μπορεί να σας βγάλει βόλτα. Θα σας φέρει να δείτε πολύ όμορφο kickboxing, Muay Thai, MMA στο The Battle 11. Εκεί λοιπόν θα παίξει η μοναδική γυναίκα στο Main Fight. Θα είναι αγώνας επαγγελματικής πυγμαχίας και παίζει η Μαρία Σεμερτζόγλου των Fighters, η οποία έχει βγάλει επαγγελματική κάρτα πυγμαχίας και είναι 1-0 και θα παίξει. Για αντίπαλό της έχουμε και τη φωτογραφία της. Είναι μια κυρία από τη Λετωνία, μόλις 19 ετών και πολύ νόστιμη που θα δείτε στη φωτογραφία, η οποία δεν είναι τόσο νόστιμη όταν μπαίνει στο ring, γιατί είναι και αυτή 1-0 με νοκάουτ στον πρώτο γύρο. Το όνομά της είναι Τζεγκατερίνα Λέκο και θέλω να μας πει ο Παύλος, μια κοπέλα η οποία έχει το πρώτο ένα αγώνα επαγγελματικό και έχει γυναίκα νοκάουτ στον πρώτο γύρο, είναι κάτι το οποίο δεν βλέπουμε εύκολα στις γυναίκες να βγάζουν νοκάουτ στον πρώτο γύρο, ειδικά έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει, έχουμε δει και εδώ στην Ελλάδα τη Μαριάννα την Καλλιέργη. Στα πρώτα δευτερόλεπτα. Στα πρώτα δευτερόλεπτα στο The Battle 2 ή 3, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Ειδικά ναι. Οι γυναίκες να βγάζουν νοκάουτ. Ναι, γιατί οι γυναίκες παίζουν πολύ πιο τεχνικά και δεν έχουν και τη δύναμη. Που έχει ο άντρας, βέβαια. Για να μπορέσουν να καταφέρουν ένα νοκάουτ, ένα τέτοιο χτύπημα. Δεν θεωρώ θα είναι εύκολο παιχνίδι για τη Μαρία Σεμερτζόγλου που είναι πάρα πολύ έμπειρη, αλλά τουλάχιστον η κοπελίτσα δείχνει 19 χρονών που σημαίνει ότι έχει πνευμόνια. Και δείχνει ότι είναι και δυνατή. Η κλασική μάχη τώρα εμπειρίας με... Με νιάτα, νιάτα, με φωτιά, νέο. Νιάτα κτλ. Να δούμε, 4 γύρι των 2 λεπτών θα είναι λοιπόν το παιχνίδι αυτό Μαρία Σεμερτζόγλου εναντίον Τζακερίνα Λέκο. Και θα ήθελα να πάω να δούμε ένα βιντεάκι. Πριν καλησπερίσουμε τον επόμενο, τον έτερο της παρέας, ο οποίος δεν έχει τα χρόνια τα δικά μου, τα λιγότερα του Παύλου, είναι πολύ πολύ πιο μικρός. Είναι το νέο αίμα όμως του ελληνικού kickboxing. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δούμε πώς προετοιμάζεται εν ώψη The Battle 11 ο Τάσος Μπερδέσης για τον αγώνα του με τον The Rock, με τον Βράχο από το Βέλγιο. Εδώ είναι να το δούμε λίγο με ήχο, παρακαλώ. Αν είναι εύκολο. Και αν θέλετε, πάμε και από την αρχή. Είναι με τον κύριο Τάσο Μισαηλίδη η προπόνηση που κάνει στα βάρη ο Τάσος Μπερδέσης. Μπράβο. Δούλευε. Μπράβο. 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 Έτσι. Στοπ. Πάμε. Έλα. Μία. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Στοπ. Μπράβο. Δούλευε. Δούλευε. Λοιπόν, είδαμε την εκγύμναση του Τάσου Μπερδέση όσο και να κάνει στην ενδυνάμωση με τα βάρη από τον νέο προπονητή του στα βάρη, τον κύριο Τάσο Μισαηλίδη. Ο Τάσος ετοιμάζεται για 6 γύρους με τον Μάνιουελ. Έχουμε τη φωτογραφία του, νομίζω να δούμε, τον The Rock, τον κύριο που έρχεται από το Βέλγιο, ο οποίος έχει 15 επαγγελματικούς αγώνες, αρκετούς επαγγελματικούς αγώνες. Ο Τάσος αυτή τη στιγμή είναι στο νούμερο 160. Στον Boxer Rec της παγκόσμιας κατάταξης, στους 1000, είναι στο νούμερο 160 με μόλις 2 αγώνες επαγγελματικούς και 2 νίκες. Έχει σημασία με ποιον παίζεις, πόσο καλό ρεκόρ έχει και πώς τον κερδίζεις. Δεν είναι τυχαίο. Και αυτή είναι η αφίσα μας για τον. Θα το δούμε, θα το πούμε λίγο παρακάτω αυτό για την επιστροφή του Bad Boy, του Νικολαίδη, την επόμενη Κυριακή. Έλεγα λοιπόν ότι έχει σημασία πάρα πολύ στην επαγγελματική πυγμαχία, στους αγώνες με κάρτα. Να η κάρτα του Αντώνιο Μάνιουελ, ο οποίος είναι 222 στον κόσμο. Έχοντας 5 νίκες και 13 ήττες, έχει σημασία λοιπόν με ποιον παίζεις, πόσο δυνατός είναι και πώς τον κερδίζεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τάσος Μπερδέσης με μόλις 2 αγώνες, με τη νίκη του στον πρώτο γύρο ενός πολύ καλού αθλητή, του Σεφάτη Σούφη, που ήταν 12-0, και στην Πάτρα με έναν αθλητή που όλοι είπαν: ρε παιδί μου, κοίτα να δεις ο Μπερδέσης, τι σάκι του φέρανε και τον πέταξε κάτω. 5-0 ήταν ο Τσολάκοβιτς, 5 νίκες και είχε μόλις μία ήττα, 4 νοκάουτ και μόλις μία ήττα με τη σκαλιφιέ, με μία κουτουλιά που είχε ρίξει. Και ο Μπερδέσης κατάφερε και έκανε αυτό που έκανε και το πέταξε έξω από το ρινγκ. Δεν είναι πολύ εύκολο να κερδίσει αυτούς τους αθλητές. Πρέπει να έχει άλλο επίπεδο. Και ο Τάσος κάνει προπόνηση, 3 προπονήσεις τη μέρα. Κάνει 2 και η μεσαία του προπόνηση είναι η ειδική προπόνηση για χαλάρωση. Και περιμένουμε να δούμε 6 Ιουλίου ένα πάρα πολύ δυνατό Τάσο, ο οποίος θέλει και τη νίκη με τον The Rock. Και μια που μιλάμε
Μίλησαμε για Μουιτάι με Παύλο Καπώνη. Μιλήσαμε τώρα για επαγγελματική επιμαχία και Τάσο Μπερδέση. Πάμε κάπου ενδιάμεσα. Πάμε λοιπόν στο K1 Rules. Πάμε στο kickboxing για να υποδεχτούμε στο στούντιο του The Battle Show, εδώ στα γραφεία του Star, στα στούντιο του Star, τον ένα και μοναδικό, που δεν ξέρω, είναι 18 και κάτι μήνες ή 18 παρά κάτι μήνες, θα μας το πει τώρα. Μάριος Πασάη, κυρίες και κύριοι, από τους fighters του κυρίου Αθανασόπουλου. Γεια σου, Μάριε. Γεια σου, Στεφανέ. Καλώς σε βρήκα. Καλώς ήρθες. Τώρα, πες μου ακριβώς την ηλικία σου. Λοιπόν, είμαι 18 και κάτι μήνες. 18 και κάτι μήνες. Είσαι ενήλικας δηλαδή. Ναι. Ωραία, μπορούμε να πούμε δηλαδή, μπορώ να σου πω ξεκάθαρα ότι το βράδυ πάμε να βγούμε έξω και όλα αυτά, δεν έχουμε πρόβλημα, είσαι ενήλικας, μπορούμε να τα πούμε όλα αυτά. Θα μας βοηθήσει και ο Παύλος που ξέρει καλά τα νότια προάστια, να μην βλέπετε που κάνει τόσο σοβαρό εδώ δάσκαλος. Εντάξει. Λοιπόν, να σου πω κάτι, τι γίνεται με σένα, πόσα χρόνια κάνεις kickboxing? Κοντεύω τα 4 μου χρόνια, τώρα σε μερικές μήνες. 4 χρόνια κάνεις kickboxing και είναι αυτό το άθλημα που το αγαπάς, γιατί ξεδίνεις. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Πλέον όμως δεν είσαι απλά ο αθλητής που πήγαινε στη σχολή για να ξεδίνει, να μάθει. Έτσι να αμήνεται, αν του συμβεί κάτι στον δρόμο. Είσαι επαγγελματίας αθλητής. Έχεις μάλιστα βάλει και αρκετά παιχνιδάκια, έχεις κερδίσει τους πιο πολλούς στην ηλικία σου και ξεκινάς και αμείβεσαι σιγά σιγά και το χαρτζηλικάκι γίνεται όλο και καλύτερο κάθε φορά από αγώνα σε αγώνα, έτσι. Ναι, ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Δουλεύουμε πάρα πολύ με τους δάσκαλούς μου, τον Κώστα Αθανασόπουλο και Νίκο Χίσεν. Α, σου κάνει και ο Νίκος ο Χίσεν προπόνηση. Ναι. Ωραία. Και ανεβαίνουμε και οι αγώνες γίνονται όσο πάνε και οι πιο δύσκολοι. Έκανες μια πολύ μεγάλη νίκη πριν από δύο μήνες μέσα στην Πάτρα, στην έδρα του Χάρι Γκάζ, ενός ανθρώπου που τους παλιότερους εποχές του kickboxing και που τις ζώνες πέρανε κάθε εβδομάδα, βέβαια δεν έχει σημασία αυτό. Είχε πάρει μια ζώνη έτσι, τύπου παγκόσμιου τίτλου και είναι και δάσκαλος σχολής και αναγκάσεις τον Χάρι να μην μπει στον τρίτο γύρο καθόλου. Είχε ήταν τόσο πολύ επιβλητικός, ειδικά στο δεύτερο γύρο, από νόσο πόδι του. Ήταν ουσιαστικά για μένα το μεγάλο σκαλί, το μεγάλο πάτημα που έκανες και έδειξε ότι εγώ είμαι εδώ και είμαι έτοιμο να παίξω με όλους και όχι μόνο με τους καλούς πιτσιρικάδες. Έτσι. Ναι, όντως ήταν καλός αθλητής ο Χάρις Γκάζης και είναι ακόμα είναι. Φυσικά. Είναι πολύ καλός. Έχει και κάποιες ζώνες από τι είδα. Mm-hmm. Φάνηκε, μπήκε πολύ δυνατά στο πρώτο γύρο. Μετά από κάποια στιγμή, μετά από κάποια συνεχόμενα low. Είχες καλή στρατηγική. Το χτύπαγες στο αριστερό πόδι συνέχεια. Ναι. Και τώρα, 6 Ιουλίου. Έρχεται ένα μεγάλο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι όχι με έναν αθλητή έμπειρο, αλλά με έναν αθλητή τον ξέρει και ο Παύλος Καπώνη, γιατί παίζει Muay Thai και είναι από κατεξοχήν σχολή Muay Thai του Γιώργου Τσενεκίδη από το Lions Camp. Ο Μπούλετ, ο Παναγιώτης Ζησιμόπουλος, είναι ακριβώς στην ηλικία σου, πιο κοντό από σένα, παίζει περισσότερα χέρια, λιγότερα πόδια από εσένα. Έχουμε και την κάρτα του αγώνα να δούμε. Είναι το παιχνίδι που θα γίνει στις 6 Ιουλίου, την επόμενη Κυριακή δηλαδή, και ουσιαστικά είστε. Οι δύο teenagers της κατηγορίας και στα ίδια κιλά, νάτος, είναι από το χώρο του Τάι, βλέπω ότι Παύλο φοράει και τα αντίστοιχα έτσι, του Τάι και τα λοιπά, τα ρούχα. Και είναι ένα παιχνίδι φωτιά που κανείς δεν ξέρει ότι ποιος μπορεί να επικρατήσει, ποιος έχει το πάνω χέρι στο παιχνίδι αυτό. Καθώς και ο Ζησιμόπουλος έχει πολλούς συνεχόμενους αγώνες, έχασε την προηγούμενη εβδομάδα από έναν Κύπριο πολύ καλό αθλητή, πολύ έμπειρο όμως, σε μια διοργάνωση που γίνει στην Αθήνα. Εσύ πρόκειται από τη νίκη εναντίον του Χάρι Γκάζη. Είστε και δύο πανέτοιμοι για το παιχνίδι αυτό, έτσι. Είμαστε έτοιμοι. Ο Παναγιώτης ο Ζησιμόπουλος είναι πολύ καλός αθλητής και στο Muay Thai από ό,τι βλέπω, αλλά και στο K1. Θα παίξει καθαρό K1, ναι, καθαρό kickboxing, καθαρό έτσι. Kickboxing. Τι υπόσχεσαι στον κόσμο με τον Fighters, εκεί που σου έχουν και μεγάλη κερκίδα με Super Mario. Super Mario, έτσι. Είναι εκεί πέρα, πασάει, κόρνες ιστορίες. Υπόσχομαι πολύ θέαμα. Πολύ θέαμα. Θα παίξεις στη στρατηγική, δεν σου αφήνω δάση να την πούμε. Όχι, όχι, αυτή θα είναι η κρυφή. Αυτή. Από απόσταση θα παίξει, μου φαίνεται, με low. Έτσι, είναι και πιο κοντό ο Ζησιμόπουλος. Αυτό όλα, είναι η λογική. Όλα, αυτό όλα, είναι όλα λογική. Θα τα κάνουμε, όλα θα τα κάνουμε. Πόσο δύσκολο είναι, Παύλο Καπώνη, να μπορεί ένας πιο κοντός αθλητής, αλλά πιο εκρηκτικός από κοντά, όπως είναι ο Παναγιώτης Ζησιμόπουλος, να μπει και να παίξει από κοντά τον Πασάη που είναι ψηλός για την ηλικία και τα κιλά του. Δεν είναι πολύ πιο κοντός ο Ζησιμόπουλος, δεν τον ξέρω εγώ προσωπικά. Δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά στο ύψος. Πιστεύω το μυστικό της επιτυχίας της αποτυχίας είναι στο συγκεκριμένο παιχνίδι στους κανόνες. Ο Ζησιμόπουλος έχει πιο πολλούς αγώνες Muay Thai, είναι κατεξοχή Muay Thai παίχτης. Mm-hmm. Και ο Πασάη τον έχω δει και έχει παίξει ακόμα και με δικό μου αθλητή. Πολύ ποιον? Να... Είχε παίξει στην αρχή, στις αρχές με τον Τάνκα. Έχει παίξει με τον Τάνκα? Ναι, ναι, και τον... Πού είχαν παίξει με τον Τάνκα? Είχαν παίξει τότε στις αρχές με... Στο Versus Fight στο Versus, ναι, ναι. K1 ή Wakoru. K1. Είχε κερδίσει, είχε χάσει σίγουρα ο Τάγκας K1. Αν πέτατε τάι θα σου λέγανε ότι ο Τάγκας θα είχε κερδίσει. Γιατί μόλις πιάσει εδώ δεν σταματάει, δεν πήγε στα γόνατα. Αυτό είναι και η διαφορά του Muay Thai με το kickboxing. Είναι άλλο. Οι παίκτες που παίζουν, κάνουν kickboxing δεν μπορούν να παίξουν Muay Thai.
Οι παίκτες που κάνουν Muay Thai μπορούν να παίξουν K1. Αντέχα, το βολεύει λίγο εσά του Muay Thai, να σου πω την αλήθεια. Δε, αυτό το πράγμα να φέρνει του kickboxerάδε να παίζουν Thai. Το θέλει να του βάλει στον δικό σου χώρο. Δεν παίζουν, δεν μπορούν να παίξουν. Ναι. Ενώ ένα παίκτη Thai μπορεί να παίξει K1. Μπορεί. Απλώ βγάζει κάποια όπλα. Ναι, τώρα, ναι. Ανάλογα πόσο προετοιμασμένος είναι ο Ζησιμόπουλος και πιστεύω για να προσαρμοστεί το παιχνίδι, πολύ καλό παίχτη. Γιατί τον παρακολουθώ και τον Μπασά, είναι πάρα πολύ καλό. Πάει πολύ καλά ο Μάριος, ναι. Και είναι σημαντικό ότι τα παιδιά πλέον που παίρνουν ευκαιρίες και κάνουν καριέρα, δεν είναι όπως πριν μερικά χρόνια. Ο δυνατός της γειτονιάς, ο πορτιέρης των μαγαζιών, αυτοί που ήταν οι δυνατοί της νύχτας, μπαίνανε και στο ρινγκ. Όλοι αυτοί χάσανε. Τα τελευταία 2-3 χρόνια. Που τα μαχητικά αθλήματα στην Ελλάδα πλέον ξεφύγαμε από το κάνουμε, στείλουμε ένα ring κάπου και κάνουμε ένα show ή βάζουμε περικεφαλές και λέμε ότι είμαστε το καλύτερο show και κάνουμε πραγματικό matchmaking, μιλάμε το εξωτερικό, έχουμε κάποιες αρχές. Βλέπεις ότι οι δυνατοί της νύχτας χάσανε στο τετράγωνο. Αυτό έχει τελειώσει πλέον. Γιατί δεν είχαν πνευμόνια, κέρδισαν παιδιά όπως ο Μάριος, όταν οδεί στον δρόμο. Δεν λέω για σένα γιατί σε ξέρουν και εσύ δεν είσαι φάτσα, ξέρεις, φοβιστική. Απλά σε ξέρουν. Το Μάριο που το μαθαίνουν τώρα δεν θα πει κανείς ότι πω ο Μάριος μπορεί να με κάνει του πάνω στο ξύλο. Εντάξει, του πάνω στο ξύλο. Μπορεί. Πιστεύω ότι τέτοια παιδιά δεν είναι. Καν δεν το προκαλούν. Εκτονώνονται μέσα στα γυμναστήρια. Μπράβο, είναι αθλητές. Είναι μορφωμένα παιδιά. Όλη η νοοτροπία και αυτό οφείλεται στη νέα γενιά προπονητών. Όλα τα παιδιά, οι νέοι προπονητές είναι σπουδαγμένα παιδιά, μορφωμένα και περνάνε τον ανάλογο και στους μαθητές τους. Και εγώ χαίρομαι που βλέπω ότι τα νέα παιδιά αυτά, βλέπω ότι παρακολουθούν τα προφίλ στο Facebook για παράδειγμα, θα είναι χαρούμενοι, πάνε στη σχολή τους, θα κάνουν αυτά, δεν θα κάνουν 15 τσικίν 6 ώρα το πρωί ότι ξενυχτάνε. Που το βλέπεις, δηλαδή παλιότερα, όλους τους πρωταθλητές στα μαχητικά αθλήματα τους συναντούσες 6 το πρωί στο καλύτερο κλαμπ της Αθήνας. Θα ήταν όλοι εκεί. Τώρα δεν υπάρχει αυτό με τα έχει παιδιά. Τελειώσει πλέον έχει αυτό. Τελειώσει αυτό. Γιατί ναι. Πλέον και ο συναγωνισμός, ο ανταγωνισμός βασικά έχει μεγαλώσει. Τους αθλητές που φέρνουν οι μεγάλες διοργανώσεις και είναι αναγκαίο τώρα πλέον γιατί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει αθλητής, πιστεύω, που να ξενυχτάει και να μπορεί να βγάλει έναν αγώνα σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ναι, αθλητής ναι, που να ξενυχτάει και να βγάλει ένα μέτριο επίπεδο, ένα αεραστεχνικό αγώνα μπορεί. Να μην κάνει καλή διατροφή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα πλέον. Γιατί και αυτό οφείλεται και σε εσάς, στους διοργανωτές που έχετε φέρει μεγάλα ονόματα και η επιλογή του μάτσου. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι, γιατί ξέρεις τι, το κακό, αν θέλεις, με το άθλημά σας, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και καλό αυτό, γιατί γι' αυτό γίνεστε ήρωες. Στο ποδόσφαιρο, αν δεν είσαι σε μια καλή μέρα, θα κρυφτείς ανάμεσα στους 10 συμπαίχτες σου και δεν θα κάνεις πολύ καλό παιχνίδι. Στο δικό σας παιχνίδι, αν δεν είσαι στην καλή μέρα σου, δεν είσαι καλά προπονημένος, θα το δουν όλοι. Και θα το δουν με τον πιο άσχημο τρόπο, θα το δουν να πέφτεις κάτω στο καραβάτσο. Και να πούμε για τους τηλεθεατές μας, γιατί πολλοί γονείς έχουν την άποψη, λένε, θα πάω το παιδί μου σε μια σχολή να δέρνεται. Δεν είναι έτσι. Είναι διαφορετικό. Είναι καταρχήν η καλύτερη εκγύμναση. Για το σώμα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μποξέρες, οι επαγγελματίες είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο που οι Αμερικάνοι είναι εκατομμύρια. Είναι ο πιο πλήρης αθλητής. Βγάλει το κομμάτι το επαγγελματικό, γιατί ναι. Όταν ακούει ένα γονέα. Αυτό λέω. Πάμε στο αεραστεχνικό, εκεί που πάμε τα παιδάκια μας να αθληθούν. Ας πούμε στις σχολές τις δικές μας. Το 95% των μελών μας είναι παιδιά, άνθρωποι που έρχονται να κάνουν τη γυμναστική τους, να περάσουν όμορφα, να μάθουν μια ωραία αυτοάμυνα και. Γενικά να περάσουν όμορφα ενώ κάνουν το αγαπημένο του χόμπι. Και το σημαντικό είναι που λένε και τι παρέες κάνεις στο σχολείο και στα γυμναστήρια. Να, εγώ για παράδειγμα, το γιο μου που δεν έχω, θα ήθελε να κάνει παρέα με ένα παιδί σαν τον Μάριο, ο οποίος είναι συναισθαλμένο παιδί, κάνει την προπόνησή του, πολύ πειθαρχημένος. Ενώ παλιότερα μπαίναμε στα γυμναστήρια και πραγματικά το γυμναστήριο ήταν ο προθάλαμος του να γνωρίσω τη νύχτα της Αθήνας. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Είναι υπάρχουν καθαρά ακόμα, τα γυμναστήρια. Μερικά γυμναστήρια είναι και το ύφος του γυμναστηρίου τώρα. Εγώ πάντως δεν τα γνωρίζω αυτά ή τουλάχιστον δεν συνεργάζομαι. Ή δεν θα κάνω ποτέ. Είναι πολύ μετρημένα στα δάχτυλα. Δεν θα κάνω ποτέ matchmaking. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι γενικά υπάρχει αυτή η περιέργεια ατμόσφαιρα. Όπως βέβαια υπάρχει και το άλλο. Και θα ήθελα αυτό έτσι. Τη γνώμη πρώτα του δασκάλου και μετά μου αρέσει εσένα. Υπάρχουν παιδιά κάποιες σχολές. Υπάρχει μια άλλη τροπία του Έλληνα που θέλει να είναι ο πρωταθλητής γειτονιάς. Υπάρχουν 5-6-10 events στην Ελλάδα. Δεν μπορούν όλα τα παιδιά να παίξουν όλα τα event. Δεν είναι τον ίδιο δυνατοτήτων το event. Δεν είναι τι αρέσει στον Παύλο, σε μένα ή στον Μάριο. Παίρνοντας μια κάρτα αγώνων και δεις ποιοι είναι οι πραγματικοί πρωταθλητές που παίζουν, έτσι αναλόγως βάζεις και τις βαθμίδες σου και τα events. Υπάρχουν αθλητές, μάλλον προπονητές, οι οποίοι δεν θέλουν να λαμβάνουν μέρος στα μεγάλα events, γιατί όποτε πάνε, τα παιδιά τους χάνουν. Προτιμούν λοιπόν να βάζουν τα παιδιά σε ένα πούλμαν και να τα πηγαίνουν σε πιο χαμηλές διοργανώσεις για να πούνε ότι πήραν 10 μετάλλια. Εσένα ποια είναι η στρατηγική σου γενικά και τι κάνεις ως Diamond Camp σε αυτά
κυνηγάς όλες τις διοργανώσεις, ξέρεις ποιοι είναι η Α κλάσ, η Β κλάσ, οι πιτσιρικάδες, ανάλογα τους διανέμεις. Ανάλογο το λίγο που έχεις τώρα, δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις και τους συγκεκριμένους προπονητές που δεν συμμετέχουν σε μεγάλες διοργανώσεις και για μένα καλά κάνουν. Από το να πάνε και να χάσουν. Να πάνε και να χάσουν και να βάλουν σε κίνδυνο τον αθλητή. Τα παιδιά έχεις δίκιο. Καλά κάνουν, δεν τους κατηγορεί κανένας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, Μάρια, πάρε ένα όσο κι εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Παραδέχομαι πολύ περισσότερο αυτούς τους προπονητές παρά αυτούς που τους πετάνε μέσα τα παιδιά τους χωρίς καμία αίσθηση της ευθύνης που έχουν απέναντι στον αθλητή. Και τρώνε ένα νοκάουτ, μετά σταματάνε και το kickboxing. Πάνε και σταματάνε το kickboxing και δίνουν μια άσχημη εικόνα γενικά. Τώρα, η στρατηγική που ακολουθούμε και εμείς σαν Diamond Camp είναι. Ανάλογα τι επίπεδο είναι αθλητής, έχουμε πάρα πολλούς αθλητές και η επαγγελματική μας ομάδα είναι για γυμναστήρια. Ας πούμε, εντάξει, συνήθως τα γυμναστήρια έχουν ένα με δύο καλούς αθλητές. Mm-hmm. Εμείς επαγγελματίες αθλητές, εμείς έχουμε αριθμό γύρω στους 15 αθλητές. Ενεργούς, έτσι. Ενεργούς. Β, Γ, Α. Β, Α. Εντάξει, η Γ mm-hmm. είναι για όλες τις διοργανώσεις. Mm-hmm. Πάρα πολλοί. Και γυναίκες και άντρες και παιδιά που είναι και έφηβους. Τώρα, και είναι σημαντικό να βάζουν και παιχνίδια όμως έτσι. Εγώ δηλαδή μετράω κάθε εβδομάδα. Έχουμε κουραστεί. Να κατεβαίνει τα γόνια. Εντάξει, είναι φυσικά η δουλειά μας και είναι αυτό που αγαπάμε. Αλλά σε κάθε εβδομάδα βρισκόμαστε σε αγώνες. Την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο ήμασταν στο H1 που έγινε. Mm-hmm. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Έχει μια ομοσπονδία πλέον του Muay Thai στην Ελλάδα, είναι η POM. Με μια δραστηριότητα, νομίζω τώρα ετοιμάζεται. Πανελλήνια Ομοσπονδία Muay Thai, που είναι η μοναδική αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Muay Thai, την EMF, και την Παγκόσμια Ομοσπονδία IFMA, που είναι αναγνωρισμένη στη Sport Accord. Είναι η μοναδική επίσημη ομοσπονδία που υπάρχει στον και κόσμο. Και είναι καλό οι γονείς όταν επιλέγουν ένα γυμναστήριο να δουν τι πτυχία έχει ο δάσκαλος, από πού είναι από πτυχία, είναι από την Γενική Γραμματεία, γιατί είναι σημαντικό το πώς θα αναθρέψει, θα καλοχύσει τα παιδιά σας. Μάρε, πόσα παιχνίδια έκανες ερασιτεχνικά εσύ μέχρι να πεις θα μπω και θα παίζω επαγγελματικό και θα γίνω ο Πασάι. Ο δάσκαλος θα ανασώπλου σε κατέβαζε συνέχεια. Θα γίνω Super Mario, όχι ο Πασάι. Πασάι ήταν, πάρε. Θα γίνω Super Mario, μπράβο. Μετά παιχνίδια, γύρω στα 15 μου. Και ξαφνικά μου ήρθε μια τραυματίστηκε κάποιος αθλητής και δεν είχαν κάποιον να βάλουν. Και λέω να μπω εγώ να δοκιμάσω το. Για ποιο παιχνίδι θυμάσαι, το θυμάσαι αυτό. Ήταν στο Urban Fighter, στο 4. Που και έχει κάνει ο κύριος Αθανασόπουλος στη σχολή τη Μεγάλη του Πειραιά. Ήταν μια τετράδα, εκεί πέρα συνάντησα πολλούς καλούς αθλητές. Ήμουν εκεί, στην τετράδα που έπαιξες. Στην τετράδα που έπαιξα. Πολύ παλιά, που ήταν και στα 60 κιλά. Στα 60 κιλά, όχι πολύ παλιά, πριν 2 χρόνια νομίζω. Πριν 2 χρόνια. Είδες παλιά σου φαίνεται πριν 2 χρόνια, έχεις εξελιχθεί από τότε. Πριν 2,5 χρόνια. Ναι. Είχα έρθει. Μάμη, πήγες τελικό. Πήγα τελικό και έχασα από τον Θοδωρή Φιλιππίδη. Και έχασα από τον Θοδωρή Φιλιππίδη του MMA Gym, του κ. Κακαράκη. Ναι. Ο οποίος Θοδωρής πλέον. Έχει είναι πιο κάτω από τα κιλά τα δικά σου λίγο, Θοδωρή. Έμεινε και στα 60, Θοδωρή. Εσύ ανέβηκε κοντά στα 65. Ναι, μεγάλωνε και λίγο σιγά-σιγά. Ψήλωσε, μεγάλωσε, λογικό είναι. Τώρα άλλωστε έχει μπει στα 18. Και στο σημείο αυτό να πούμε άλλη μια φορά, αγαπητοί μας τηλεθεατές και χρήστες του ίντερνετ φυσικά, Μασέλα Σοκ Ντόκτορ με ειδικό τζέλ από μέσα για να τα δοντάκια σας πολύ ωραία να μην πονάνε και σκληρό πλαστικό απ' έξω. Ιδανική και για προπόνηση, αλλά και για τους αγώνες, μπορείτε να την προμηθευτείτε με μόλις 25 ευρώ μέσω του fightersdom.gr, αλλά μπορείτε επίσης να την πάρετε και δωρεάν, καθώς την Πέμπτη θα κληρώσουμε τον νικητή και θα σας πούμε το όνομά του. Με ένα email στο one2promotion@yahoo.gr, πίνουμε όσοι και φοράμε fightersdom και είμαστε μια χαρά, μπορούμε να είμαστε και ενυδατωμένοι από το όσοι και να κάνουμε ωραία την προπονησούλα μας, χωρίς να χαλάσουμε το χαμόγελό μας μέσα της Fighters. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νικολακόπουλο, τον Βασίλη τον Νικολακόπουλο, που είναι ο κύριος εισαγωγέας στην Ελλάδα και δίνει τα δωράκια αυτά για τους χρήστες του ίντερνετ και τους τηλεθεατές του Web TV του Star. Είμαστε λοιπόν πάντα εδώ στην πρώτη εκπομπή στο The Battle Show με τον παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό πρωταθλητή στο Muay Thai, τον Παύλο Καπώνη, και το νέο ταλέντο του ελληνικού kickboxing στην κατηγορία των welterweight, τον Super Mario Pasai από τη σχολή του κ. Αθανασόπουλο, και ο Παύλος Καπώνης, ο ιδιοκτήτης και ο δάσκαλος ουσιαστικά των Diamond Camp στη Δάφνη και στο ελληνικό. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο κάποια πράγματα που τα γνωρίσεις πάρα πολύ καλά. Είδατε καθόλου, βλέπετε Glory? Δεν μπορεί να μην παρακολουθείτε. Εσύ, Παύλο, θες που αρέσει πολύ το Muay Thai. Ο Μάριος που είναι K1, τον Glory είναι καλή διοργάνωση. Και το παρακολουθούμε έτσι. Τι γίνεται με αυτόν τον κυρία? Ο άνθρωπος είναι ασταμάτητος. Προχωράει, δεν σταματάει πουθενά. Δεν νιώθει. Δεν νιώθει. Έτσι, δεν νιώθει. Και απ' την άλλη, ο Άντι Ρίστη
έναν αθλητή που είχα δει πριν από 3 χρόνια στην Ολλανδία, πριν 4 στο Showtime. Και ήταν το αποπέδι της διοργάνωσης, αυτό στην οκτάδα που θα χάσει σύντομα και θα τον δίνουν όλοι. Τους κερδίζει όλους. Και πάει τρένο. Ναι, ξαφνικά τους κέρδισε. Κέρδισε τους καλύτερους. Κέρδισε τους καλύτερους και θέλει. Ο κυρία θέλει να ξαναπαίξει σίγουρα με τον Πετροζιάν, ο οποίος χάνει την έγκλη του. Και ουσιαστικά η μεγάλη στην κατηγορία είναι το Άντι Ρις, ο οποίος έρχεται από το Τάι. Από εκεί προέρχεται. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι Ταΐστες, όταν εξοικειωθούν με το K1, γίνονται καλύτεροι από ότι οι πυγμάχοι που εξοικειώνονται με το K1. Ναι, αυτό πατάν καλύτερα. Από πολλά παραδείγματα μπορεί να το δεις, όπως ναι. Μπουκάω, δες, αντιρρίστη τώρα. Ναι, γιατί είναι συνδυάζει καλύτερα τα όπλα, γνωρίζουν ένας πυγμάχος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την πυγμαχία, αλλά για να πυγμαχήσεις δεν μπορείς να δουλέψεις τόσο εύκολα τα πόδια, γενικά τα γόνατα, δεν τα συνηθίζεις. Ενώ στο Muay Thai δουλεύουμε και πυγμαχία, απλώς πρέπει να συνηθίσεις λίγο το στυλ και να φτιάξεις λίγο την καλύτερη, την κοντινή σου μάχη, που είναι εκεί χρησιμοποιείς αγώνες και clinch. Και πάλι. Και μετά πηγαίνει, πιστεύω, ανεβαίνεις πάρα πολύ, εφόσον εξοικειωθείς με αυτά τα καινούργια δεδομένα. Και το βλέπουμε κιόλας από όλους τους κορυφαίους αθλητές και στο K1. Όπως είναι ο Ρίστη στο Glory και όπως είναι και ο Μπακάο στο K1. Δηλαδή, αυτό που έχει κάνει το Glory ουσιαστικά δεν υπάρχει. Δηλαδή, το Glory σου κάνει ένα συμβόλαιο, σου απαγορεύει να παίζεις στο K1 και σε άλλη μία αντίπαλη διοργάνωση, πάντα μία ρώσικη που είναι πάντα συνεννοήση με τον Glory, σου λέει παίξε όπου αλλού θέλεις, δεν έχω πρόβλημα, 50 λεφτά, αλλά ανεβάζει τόσο πολύ τα κασέ των αθλητών που οι αθλητές φτάσαν να παίρνουν και να τα παίρνουν τα χρήματα, γιατί το K1 είναι ακόμα πλήρωτοι. Δηλαδή ο Ζαμπίδης, για παράδειγμα, καθώς τον ξέρω, ή ο πρωταθλητής του K1, ο Μούρδελ Γκρόνχαρτα στην Αθήνα, που κέρδισε και τον Μιχάλη και κέρδισε τον τελικό τον Κισένκο, είναι ακόμα πλήρωτα από το K1 τότε. Το Glory είναι μια επιχείρηση, ένα promotion, αν θέλεις, που πληρώνει κανονικά τους αθλητές του. Έχει ανεβάσει τα κασέ και απ' την άλλη προσπαθεί να αγωνίζει να κάνει καινούριους πρωταθλητές στην Αμερική, γιατί εκεί πληρώνει τηλεόραση, ενώ στην Ευρώπη δεν πληρώνει τηλεόραση. Γι' αυτό πάει και κάνει στην Αμερική τα events. Και δεν μπορεί να βρει Αμερικανό να τον κάνει μεγάλο όνομα πρωταθλητή του και συνεχίζουν να έρχονται οι Ολλανδοί στη μακρινή Αμερική και να είναι οι πρώτοι ακόμα. Και προσπαθούν να βρουν Αμερικανό και δεν μπορούν να βρουν. Και θα συνεχίζουν, πιστεύω, ειδικά σε αυτό το στυλ. Τι γίνεται που η Αμερική έχει πολύ κόσμο, δηλαδή ασχολούνται με μαχητικά αθλήματα. Δεν μπορούν να βρουν πρωταθλητή. Απλώς είναι πολύ πιο παλιά σχολή, η Ολλανδική σχολή. Πολύ πιο εξοικειωμένη. Το Showtime από τότε παίζουν συνέχεια αγώνες. Τους δίνει τη δυνατότητα να παίζουν περισσότερους αγώνες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλα τα επίπεδα. Ενώ στην Αμερική είναι πιο πολύ fan του MMA. Καλά, πυγμαχία πρώτο και μετά MMA. Ναι, ναι, ναι. Έπεσε από ό,τι είδα σε κάτι σε δύο. UFC έχει πάει πολύ διαλύσει, καλά. Έχει διαλύσει την πυγμαχία. Είναι, έχει περάσει το NBA το UFC πλέον. Έχει περάσει το NBA. Οπότε γαλουχούνται διαφορετικά οι πρωταθλητές, οι αθλητές τους γενικά στην Αμερική. Ασχολούνται πιο πολύ με το Brazilian και με το Muay Thai όμως σαν συμπλήρωμα για το MMA. Για το MMA. Και πυγμαχία καθαρή. Όχι τόσο πολύ σωστή του K1, που εκεί πέρα τα ενία τα έχει, πιστεύω, παγκοσμίως η Ολλανδία. Ναι, και επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε δύο αντίπαλες σχολές στο στυλ. Έχουμε καθαρό Muay Thai που ο Καπόνης, αν δεν παίξει Muay Thai αθλητής, θα παίξει Wako Rules μέχρι τη δεύτερα clinch. Απ' την άλλη είναι η σχολή των fighters του κ. Αθανασόπουλου που δεν θέλει να ακούει για clinch. Παίζουμε, λέει, καθαρή πυγμαχία και K1, ένα άγγιγμα, ένα γόνατο. Και ουσιαστικά έρχονται τώρα οι Ολλανδοί να παντρέψουν όλο αυτό το πράγμα και να πούμε κάνουμε εδώ και τους καινούριους κανόνες που φτάνουμε από τα 5 δεύτερα clinch και από το 0 clinch, φτάνουμε στα 3 δεύτερα. Να τον παντρέψουμε όλοι μαζί. Σε αυτό το κομμάτι, βέβαια, αν βγει και αν το Glory αυτό το υιοθετήσει, ακόμα δεν το υιοθετήσει, αν το υιοθετήσει, βέβαια οι κριτές το αφήνουν στους αγώνες. Δηλαδή λένε ένα πιάσιμο, ένα γόνατο, αλλά βλέπεις καμιά φορά, άμα ο άλλος βάλει και το άλλο χέρι, δεν θα κόψει το παιχνίδι. Αν αυτό πιστεύω το υιοθετήσει και το Glory, θα πάμε σε ένα νέο στυλ. Στο στυλ που θα είναι μεταξύ K1 και Muay Thai, θα πάμε δηλαδή στα 3 δεύτερα clinch, νόμιμα πλέον. Θα είναι δηλαδή αυτό που θα παίζονται παντού. Θα μπορούν να σε πιάσουν και 2 και 3 γόνατα. Εκεί θα πρέπει να αλλάξει λίγο την προπόνηση οι παραδοσιακές σχολές του K1 και εσά θα είναι πολύ πιο εύκολο από τις σχολές του Thai να βάλει τα αθλητές να παίξουν αυτό το στυλ, έτσι. Ναι, εννοείται. Το Muay Thai ούτως ή άλλως κατά επιλογή πολλοί παίκτες δεν θέλουν να παίζουν πολύ clinch και είναι maximum τα τρία. Ναι, αλλά σου έχει και ρήψεις που είναι και πιο πολύ πόντι, νομίζω ότι δεν είναι. Όχι, δεν είναι πόντι, μην τον μπερδεύετε. Δεν είναι οι ρήψεις πιο πολύ. Όχι, απλώς σε περίπτωση ισοπαλίας μετράει πιο πολύ σαν εντύπωση. Α, η εντύπωση που κάνει ο αθλητής. Δεν είναι πόντος η ρήψη. Αλλά επιτρέπεται, δεν είναι παρά. Επιτρέπεται. Ναι.
Ναι. Και μετράει σαν στο συνολικό, δηλαδή σε περίπτωση που είναι κοντά το παιχνίδι, ποιος έχει κάνει περισσότερες ρίψεις, σαν κυριαρχία. Mm-hmm. Εντάξει, πιστεύω ότι θα, όχι θα βολέψει περισσότερο, πιστεύω ότι θα είναι και πιο θεαματικό, θα γίνουν πιο θεαματικά τα παιχνίδια. Πιστεύει είναι πιο θεαματικό αν έχει κλίνς ή θα είναι πιο θεαματικό αν δεν υπάρχει κλίνς? Αν υπάρχει 3 δευτερόλεπτα κλίνς είναι πιστεύω πολύ πιο θεαματικό και μπορούν να παίξουν όλοι οι αθλητές και του Muay Thai και του kickboxing. Ναι, αυτό ισχύει. Έχει σημασία πώς το διαχειρίζεται κανείς. Δηλαδή, μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν θεαματικό ο Γκρόν χάρη να κέρδισε τον Μιχάλη Ζαμπίδη με τα γόνατα. Γιατί και δεν έπαιξε και ο Γκάνε. Και ουσιαστικά τον έπαιξε και με τα δύο και του ρίξει πολλά γόνατα. Έτσι. Ήταν αυτό που λέμε το καινούριο στυλ. Αλλά απ' την άλλη, πολλοί αναπολούν και το παρελθόν και λένε να, οι καθαρές εποχές του K1 με τον Ζαμπίδη που έπαιζε μόνο χέρια και πήγαν όλοι νοκάουτ. Ενώ με το κλίντς, ο αθλητής πονάει πιο πολύ, δεν είναι Μαρία? Όταν σε πιάσει ο άλλος κλίντς και σου ρίχνει στα πλευρά. Σημαδεύει κιόλας. Δεν πονάει, κουράζει. Και ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει ότι και πονάς και κουράζεσαι. Αλλά ισχύει, έτσι. Είναι κούραση αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και πόνος ισχύει. Είναι. Σε σημαδεύει ο αντίπαλος και πιο καλά κιόλας. Σε σημαδεύει πιο καλά. Ξέρει κιόλας πιάνει και σημαδεύει και πιο καλά κιόλας. Κοίτα να δεις, αυτό που λένε τώρα ότι δεν θα βολεύει σχολές που κάνουν πιο πολύ πυγμαχία. Και εγώ το συγκεκριμένο αθλητή τώρα που τον έχουμε απέναντί μας, τον Μάριο, τον δικό μου τον νίκησε με γόνατο. Με γόνατα. Ναι. Δεν είναι, ναι, δεν είναι. Είναι απλώς να ξεκολλήσουν λίγο και να μπουν στο καινούριο σύστημα. Που έρχεται, αυτό πάντως έρχεται. Και εσύ δουλεύεις πάρα πολύ γόνατα. Καλά, ο Μάριος το είναι το προσόν του, υποτίθεται. Άρα τα γόνατά του. Γιατί λες ότι είναι η σχολή έτσι? Δεν είναι η σχολή, είναι και αθλητής. Ενώ το κλίντς κανονικό, δηλαδή η σχολή των fighters, το κλίντς του Μάριου δεν είναι κλίντς με τα δύο χέρια και γόνατο έτσι. Θα σου πετάξω στον αέριο και θα έρθω πάνω σου. Κατάλαβε, δεν θα πάω να σε πιάσω. Υπάρχει και να στον άλλο. Εγώ τον έχω δει σε αγώνες και πήγε κλίντς. Εντάξει, βέβαια, όπου μπορεί και ο διαιτητής κάνει στραβά μάτια και είναι πιο κοντός ο αντίπαλος, εννοείται ότι θα βάλει και το άλλο χέρι και θα αρχίσει να ρίχνει. Και τότε γιατί δεν το βάλει νόμιμα για να γίνει πιο κοντός. Μπράβο, ναι. Και εκεί πάμε πάντως και εκεί θα δούμε ότι θα πάει το νέο στυλ του kickboxing. Και είμαστε. Πόσο χρόνο θέλουμε, παιδιά? Άρα δεν κάνετε εκπομπή πάρα πολύ ωραία. Να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό φυσικά τη Μαρία Μαυρομάτη. Χωρίς αυτήν δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται The Battle Show, δεν γίνεται The Battle γενικά, να ξέρετε, και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Φυσικά τον Μπίλι Παπατζό που έχουμε στα έκνομα κουμπάκια της εικόνας μας. Θα έχουμε και πλάνο την επόμενη φορά. Ειδική κάρτα. Θα σου κάνω έτσι και ένα γραφικό εδώ με λαμπάκια για να σε βγάζουμε, Μπίλι. Έτσι να είμαστε μια χαρά εδώ, γιατί είμαστε μια μεγάλη οικογένεια εδώ στο Star. Είναι η νέα εκπομπή λοιπόν στο Web TV του Star.gr, το The Battle Show. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη μαζί. 6 με 9 το απόγευμα ζωντανά και 24/7 το βλέπετε στο Web TV του The Battle. Το βλέπετε, το ξαναβλέπετε. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ που τους έχεις καλεσμένο σε μια κουμπί. Έχεις βγάλει 100 πρόσωπα και κάθονται σπίτι να δουν την κουμπί μετά και βάζουν συνέχεια play τα 30 δεύτερα που έχουν βγει εκείνοι. Να δουν πώς τα πάνε. Βρέπει, παιδί μου, το έδειξε 100 φορές. Ο ίδιος είσαι. Όχι, θέλουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας πώς τα είπαμε. Μία από αυτές είναι η κυρία Καλέργη για παράδειγμα. Βέβαια δεν είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή. Θα είναι κάποια άλλη στιγμή σε κάποια. Τι κάνει η Μαριάννα? Μαριάννα. Κάνει προπόνηση. Μεγαλώνει και ομορφαίνει. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τα βόρεια προάστια κλαίνε που το. Τα νότια κλαίνε που τη βλέπουν. Προπόνηση κάνει. Δεν έχει. Κάνει προπόνηση κανονικά. Χαλαρά. Όμως χαλαρά, δεν είναι σε περίοδο προετοιμασίας. Είναι δύσκολο οι διοργανώσεις να καλύψουν το μπάτζετ της προς το παρόν. Εντάξει, καλύπτεται εγώ πιστεύω. Αν δούμε ότι η Μαριάννα κάνει προπόνηση όμως. Όχι να κλείσουμε τον αγώνα για να κάνουμε προπόνηση, να κάνουμε προπόνηση και να κλείσουμε τον αγώνα. Κάνει προπόνηση για να κλείσει ένας αθλητής να παίξει αγώνα. Άλλη προπόνηση θα κάνεις άμα ξέρεις ότι έχεις έναν αγώνα. Και φυσικά, άμα κλείσεις έναν αγώνα, θα είναι χαζό αντίπαλο να μην κάνεις προπόνηση. Πάντως, μας έχει λείψει η Μαριάννα Καλλιέργη. Σου λείπει στα event σένα να βλέπεις μια γυναίκα που παίζει ξύλο, Μαριάννα. Παίζει ξύλο, ναι, παίζει πολύ πόδι. Από ό,τι είχα δει στα προηγούμενα The Battle, έχει πολύ show. Έχει σοου. Έχει σοου. Και είναι πολύ καλή. Μακάρι να το θέλει πραγματικά να παίξει. Το πάνε να θέλει να παίξει για να προετοιμάσει. Γιατί ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο ο τελευταίο μήνα. Κάνει υπέρβαση του εαυτού σου σε πολλά πράγματα. Και πρέπει να το θες πάρα πολύ. Να το θες πιο πολύ από ό,τι θέλουν όλοι. Έτσι, έτσι είναι. Ακριβώς όπως τα λες. Αλλά εντάξει, τώρα και για γυναικεία μάτσα πιστεύω ότι έχουν λείψει. Παίζουν οι γυναίκες. Παίζουν, αλλά λείπει η Μαριάννα. Δηλαδή, επειδή μου λείπει. Δηλαδή και η Κάτι Τζογκάν είναι επιθετική. Απλά η Μαριάννα είναι και πιο γνωστή και λίγο πιο ψηλή και τα λοιπά και παίζει πάντα επιθετικά. Η Μαριάννα δηλαδή παίζει πάντα επιθετικά. Όπως πολύ καλό παιχνίδι βλέπουμε πλέον και στο MMA στις γυναίκες και οι πληροφορίες λένε ότι στο GFC που θα γίνει τέλη Οκτώβρη εκεί θα έχουμε τετράδα στις γυναίκες, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Τετράδα MMA. Θα είναι πολύ ωραίο. Αυτό το έχει αναλάβει ο κύριος Νικολακόπουλος που είναι ο matchmaker του GFC. Ο Βασίλης ο Νικολακόπουλος και φτιάχνει την τετράδα και θα είναι πάρα πολύ ωραίο να το δούμε αυτό. Θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε κορίτσια να παίζουν MMA σε τετράδα ειδικά.
Και κλείνοντας, θα ήθελα να πούμε για το κομμάτι της προπόνησης, να πούμε στους τηλεθεατές και στους χρήστες του ίντερνετ ότι από την επόμενη εκπομπή, από την Πέμπτη κιόλας, κάθε φορά θα έχουμε και έναν ειδικό διατροφολόγο να μας μιλάει για την αθλητική διατροφή, για την αθλητική διατροφή που μπορεί να κάνουν οι αθλητές για να πικάνουν την απόδοσή τους πριν τους αγώνες, αλλά φυσικά και 2-3 σημαντικά tips κάθε φορά θα μας λέει για εμάς που κάνουμε την προπονησούλα μας πιο πολύ έτσι για να μας φύγει το στρες και το άγχος και να πούμε ότι κάναμε καμιά προπόνηση και να μαντευθέτει και λίγο η διατροφή, να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση και να μην παίρνουμε κιλά και να μην χρειάζεται λόγω οικονομικής κρίσης να αλλάζουμε τα παντελόνια πάνω κάτω τα νούμερα, να παίζουμε τα ίδια και να πηγαίνουμε σε έρη, καταλάβατε. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε στο σημείο αυτό, να μου πει πρώτα ο Μάριος, πώς αν αφήνεις την προπόνηση, έχετε καλοκαίρι, παίζεις το The Battle τώρα, αν αφήσεις την προπόνηση για 1-2 μήνες, πόσο καιρό θες να επανέλθεις για να είσαι αγωνιστικός πάλι? Σε 40 μέρες μπορείς να είσαι καλά? 1-2 μήνες. Αυτό δεν... το έχω ξεχάσει πλέον. Δεν ξέρω ούτε, δεν μπορώ ούτε μια εβδομάδα. Δηλαδή μετά από αγώνα μπορεί να κάτσω 2-3 μέρες και ξαναξεκινάω πάλι την επόμενη. Το να κάτσω ένα μήνα. Δύσκολο. Δεν ξέρω, δεν θα μπορέσω ποτέ να κάτσω. Δηλαδή ένα το μήνα. Καλοκαίρι θα κάτσεις πόσο, 15 μέρες το περισσότερο? 10 μέρες το πολύ. Ή θα κάνω κάτι άλλο, θα τρέχω ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να κάνω. Κάνω εναλλακτική μορφή, μην έχουμε πάλι χτυπήματα, μην έχουμε πάλι σάκο, να κάνουμε άλλη γυμναστική δηλαδή. Δεν θα κάτσω ποτέ να σταματήσω. Ωραία, αυτό είναι. Γι' αυτό και ο Μάριος προχωράει και είναι πάντα ετοιμοπόλεμος. Όπως και ο Παύλος είναι ένας δάσκαλος σχολής που όταν είναι στη σχολή δεν λέει τι θα κάνει ο αθλητής, δείχνει στον αθλητή και στον μαθητή τι θα κάνει. Ιδρώνουμε και ματώνουμε πραγματικά με τους αθλητές. Παίζεις με τα ίδια τα παιδιά, με τον Ντεό, παίζεις εσύ, παίζεις σπάρινγκ ουσιαστικά. Ο σπάρινγκ πάρτινγκ είναι εσύ, ο δάσκαλος. Εντάξει, είναι κι άλλοι, αλλά. Ναι, αλλά εσύ παίζεις. Βάζεις τον εξοπλισμό και μπαίνεις. Οπότε κι εσύ δεν έχεις δυσκολία να πικάρεις σε 40-50 μέρες να πεις παίζω μεγάλο αγώνα. Δηλαδή είναι με αυτού και από την αρχή να ξεκινήσω να κάνω. Σύνολο θέλω 6 εβδομάδες εγώ για να μπορέσω. 6 εβδομάδες. 6 εβδομάδες. Έχω παίξει και με 3 εβδομάδες και σε 2 εβδομάδες. Γιατί συντηρούμε, σου είπα, ένα 60% τιμοπόλεμο είμαι συνέχεια. Δεν αφήνω να πάω πολλά κιλά. Τα κιλά τώρα με το χαρούν και είναι, νομίζω είναι 72 τα κιλά της παγκόσμιου τίτλου. Είναι ουσιαστικά 2-3 κιλά πάνω από αυτά που μας έχει συνηθίσει να παίζεις. Παίζεις maximum 69-70 εσύ. Έχω παίξει 66, παίζω 67. 66 στο εξωτερικό έχει παίξει πολλές φορές. Ναι, θυμάμαι τα κιλά μου τα έτσι ο Καμπώνης. Καρπνικά. Τα κιλά μου και τώρα έπαιξε 67, δεν έπαιξα σε δύο οργάνωση. Και τώρα στο, με τον Ντάνι Κούλ για τον Παγκόσμιο 67 έπαιξε. Τώρα νομίζω είναι 72 μάλλον ο επόμενος τίτλος που κάνει που είναι υπέρ του Χαρούν Κίνα γιατί κατεβαίνει από 75. Και δεν σταματάς δικό σου, που εσύ ανεβαίνεις ουσιαστικά στα ανταγωνιστικά σου. Α, από τα 74-75 κατεβαίνω. Τώρα, τα ανταγωνιστικά σου, ναι. Εντάξει. Παιδιά, πώς γίνεται, δηλαδή 74 τώρα είναι ο Παύλος, που δεν είναι μέσα. Μάρια, εσύ επειδή ετοιμάζεσαι 67-68 να είσαι. 66-66. Εγώ πώς γίνεται να είμαι. 92 δηλαδή και είμαι και σε καλή κατάσταση, παιδιά. 92 κιλά, πώς γίνεται. Τόσο καιρό λέμε να έρθουμε να ξεκινήσει προετοιμασία. Εντάξει, μαι, παιδί μου, εντάξει, κοιτάξτε. Ακόμα σε περιμένω με το Στέλιο να έρθει. Εντάξει, ναι. 92 όμως, δηλαδή για να πάω 75. Θα κάνεις πολύ καιρό. Ευχαριστώ, ρε Μάρη, να είσαι καλά, θα κάνω πάρα πολύ καιρό. Αλλά μια χαρά είσαι και στα 92. Σε 92. Εγώ δηλαδή με ποιο θα έπαιζα τώρα, θα έπαιζα αν έπαιζα με τον Σοκόλη ή με τον Μιχαηλίδη. Δεν αφήνεις τα παιχνίδια, λέω. Καλά, να θα κάνεις. Έχουμε, έχουμε πολλούς να παίξουν. Εσύ. Λοιπόν, να κλείσουμε με άλλη μια είδηση, πολύ σημαντική. Ο μοναδικός Έλληνας, ο οποίος κάνει καριέρα πλέον με μέσα στο εξωτερικό. Είναι ο Ανδρέας Μιχαηλίδης. Το παιδί έχει φύγει μαζί με τον Στρουμπούλη, τον Δημήτρη, τον Παπακοσταντίνου, τον γνωστό Σμόχου, τον δασκαλό τους. Εδώ και 2 μήνες πήγαν στην Αμερική. Ο Δημήτρης Παπακοσταντίνου γύρισε, ο Στρουμπούλης γυρνάει αρχές της εβδομάδας και ο Μιχαηλίδης κατάφερε, έπαιξε σε ένα τοπικό promotion MMA, κέρδισε με νοκάουτ. Και είναι ο πρώτος Έλληνας που υπογράφει στον Bellator. Το Bellator είναι η διοργάνωση ακριβώς κάτω από το UFC, η πιο δυνατή Αμερικάνικη διοργάνωση κάτω από το UFC. Και ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι παγκόσμιος στις μαύρες ζώνες και στις MOBA, αν δεν κάνω λάθος, στον Brazilian Jiu-Jitsu και στην ανοιχτή κατηγορία. Ο πρωταθλητής του EFL, που έχει τη ζώνη του EFL, θεωρητικά για μένα ο καλύτερος MMA fighter της Ελλάδος. Το παιδί υπέγραψε με τον Bellator, πράγμα που σημαίνει ότι ξεκινάει μια καινούργια καριέρα. Αυτό το οφείλει στο management του EFL, του κ. Ντακώα και του κ. Παπακοσταντίνου. Είναι ο Έλληνας που θα μείνει μόνιμα στην Αμερική και θα κάνει καριέρα στο MMA. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα χρήματα είναι πάρα πολλά στο MMA. Ο Ανδρέας είναι ένα πολύ σκληρό παιδί που έχει όλο το πακέτο. Αν κάτι του έλειπε, θα έλεγε είναι το striking ή το έδαφος, δεν μπορεί να το βρει. Είναι πάρα πολύ καλό και σκληρό αθλητή. Και υπογράφει στον Bellator και περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία να δούμε τον πρώτο αγώνα στον Bellator με ελληνικά χρώματα, γηγενή Έλληνα, γιατί παίζουν, έχουν παίξει και στο UFC
και άλλοι Έλληνες που είναι Έλληνες Αυστραλίας, ομογενείς Αμερικής. Μιλάμε για γηγενή Έλληνα, ο οποίος θα παίξει στον Bellator και καλή επιτυχία μακάρι και στο UFC. Βέβαια, η δικιά μας προσπάθεια είναι στις 4 ή 5 Οκτώβρη στο The Battle 12, κάνει προσπάθεια η ομάδα του EFL να αποσπάσουμε ένα συμβόλαιο ημέρας για τον Ανδρέα Μιχαηλίδη και να παίξει έναν αγώνα τον τελευταίο του στην Ελλάδα, αν και έχει αποκλειστικό συμβόλαιο με τον Bellator. Μακάρι να καταφέρουν και οι κύριοι, και έχουν το μαχαίρι και τον πεπόνι, που ασχολούνται με το MMA, κύριοι από το European Fight League. Μακάρι να καταφέρουν και να φέρουμε στην Ελλάδα να μπορούμε να δούμε ξανά τον Ανδρέα Μιχαηλίδη μετά από τα επικά παιχνίδια που έκανε στα πρώτα δύο EFL στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Να λοιπόν και άλλη μια ειδησούλα. Η πιο σημαντική, ξέρεις, είπαμε Μάρη, η πιο σημαντική είδηση είναι ότι ο Καπόνης ξαναβάζει γάντια, είπε ότι θέλω 4 με 6 εβδομάδες. Μέχρι τον, τον Νοέμβριο, 8-9 Νοεμβρίου, έξω όλο τον χρόνο να κάνεις τον προγραμματισμό σου. Και Χαρούν Κίνα, το θυμάσαι από το παιχνίδι του Ζαμπίδη, είναι ένας αθλητής πολύ δυνατός. Είναι μεγάλη μας χαρά που θα δούμε στην Ελλάδα πάλι μια δυνατή μάχη με αθλητές του εξωτερικού. Γιατί ξέρεις και από τις παρέες, ενώ όχι από τους αθλητές σου, γενικά από τις παρέες στον χώρο του kickboxing που κάνεις, οι πιο πολλοί αθλητές θέλουν να παίξουν με όλους, αλλά μόλις έρθει η ώρα και τους κάνεις πραγματικά την πρόταση. Εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα. Εκεί φαίνεται η αλήθεια. Εκεί φαίνεται η αλήθεια. Εκεί φαίνεται η αλήθεια. Και επίσης έχουμε δει και πολλούς προαθλητές της γειτονιάς που για να διατηρήσουν τη σχολή τους, να ανοίξουν ακόμα μια σχολή κτλ. Φέρνουμε έναν αθλητή ξένο που καλά για να φέρουμε ξένο είναι σημαντικό. Παιδιά, τρίχες, κατσαρές, μπουρμπούτσαλα. Ο ξένος, οι Έλληνες είναι πολύ καλύτεροι από τους ξένους αθλητές, εκτός αν μιλάμε για ξένο αθλητή μόνο ματεπώνυμο. Μόνο ματεπώνυμο συγκεκριμένο. Είναι ο Τάδε που τον βαρά στο YouTube. Που βλέπει το βιογραφικό του και παίζει αυτό. Καλύτερα να παίζουν μεταξύ του για μένα οι Έλληνες αθλητές και να φτιάξουν το ονοματάκι του και να δούμε και στην και ποιο αξίζει να πάρει ένα περιθώριο να παίξει έξω με κάποιο αθλητή, παρά να θέλουμε όλοι να γίνουμε οι πρωταθλητές τη γειτονιά, όπως την Πάτρα για παράδειγμα, που είχα για τον Δεμπάτλ το προηγούμενο. Πατρινός με πατρινό δεν παίζει και το λέω εγώ επώνυμα Στέφανο Σατνίδη μέσα από την εκπομπή αυτή. Πατρινός με πατρινός δεν παίζει. Αυτό όμως πρέπει να το βρουν μεταξύ του να το λύσουν εκεί οι σχολές. Δεν μπορεί να το λύσει καμία διοργάνωση, κανένα matchmaker και κανεί άλλο. Αυτά λοιπόν καλό είναι να εκλείσουν την Ελλάδα και το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι ο τελικό του K1 που έγινε στην Αθήνα, που πήγαν στον τελικό ο Γκρόνχαρτ με τον Κισέγκο και δύο από το Mike Gym, sparring partner, αδέρφια κολλητή στο γυμναστήριο. Και έβγαλε νοκάουτ ένα στον άλλο. Και έβγαλε νοκάουτ ένα στον άλλο. Αυτό ακριβώ θα έλεγα. Και μετά ήταν αγκαλιασμένοι. Αυτά τα παραδείγματα του εξωτερικού, όπως Σάκη με τον Τάιρον Σπον και όλα αυτά, να τα βλέπουμε με τον Μπάτερ Χάρι. Με τον Μπάτερ Χάρι. Νοκάουτ και αγκαλιά στο τέλος. Αυτά να τα βλέπουμε στην Ελλάδα, που φοβόμαστε τι θα πει η γειτονιά, μην χάσουμε από τον Παύλο. Ενώ αν ο Παύλο λέγεται Παύλοφ, δεν έχουμε πρόβλημα να χάσουμε. Αλλά αν είναι Παύλο ένα, έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, είπαμε και ένα ηθικό διάγραμμα για το τέλος. Τα βγάλα εγώ μέσα μου, έκανα και την ψυχανάλυσή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ήταν μαζί μας λοιπόν στην πρώτη εκπομπή εδώ στο WebTV του star.gr, στο The Battle Show, ο παγκόσμιος και πανευρωπαϊκός πρωταθλητής της WMC για την Ευρώπη και IMC για τον κόσμο, ο κύριος Παύλος Καπόνης και instructor στα The Diamonds Camp. Καλή επιτυχία τον Νοέμβρη με τον Χαρούν Κίνα. Ευχαριστώ και εσύ επίσης στα Battle που διοργανώνεις. Καλή επιτυχία την επόμενη Κυριακή και καλή επιτυχία και στο δάσκαλο τον Γκρου Σαμ για τα explosion που γίνεται στην Κέρκυρα. Καλή επιτυχία και στην Κατεζομπγκάν και στον Ντεογιανόπουλο που παίζουν για δύο πολύ μεγάλους τίτλους. Και φυσικά, Μάριε, ευχαριστώ πολύ και για την δική σου παρουσία. Καλή επιτυχία την άλλη Κυριακή στον Gazi Music Hall. Παίζει με τον Ζησιμόπουλο 3-3 λεπτά K1 Rules. Καθαρό K1. Καθαρό, καθαρό. Και είναι το παιχνίδι που ξεκινά το event με εσάς. Για πρώτη φορά στην Κάτω The Battle βλέπουμε παιδιά που μόλις μπήκαν και έκλεισαν 18 τους χρόνια. Μέχρι τώρα τα βλέπουμε μόνο σε pre-games αυτό. Και θα είναι μεγάλη μας χαρά, με ξέρεις τις γυναίκες, έτσι δεν ισχύει αυτό, γιατί οι γυναικείες έχουμε βάλει σε μικρές ηλικίες. Θα είναι μεγάλη μας χαρά λοιπόν να δούμε όλο αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ και εσάς. Τρίτη και πέμπτη μαζί, 6 ώρα απόγευμα ζωντανά από το WebTV του Star Channel και φυσικά 24/7 στο star.gr στο WebTV. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, να πίνετε όσοι, να φοράτε Shock Doctor, μασέλα για προπόνηση και αγώνα και φυσικά να μην χάνετε ποτέ το The Battle Show. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γεια σας.